Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας από τη φιλόξενη συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ψαρδάκη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 περίπου. Μέσα από αυτήν την εκπομπή έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία της προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων. Σήμερα θα πούμε κάποια θέματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ψηφιακή εποχή με πολύ απλό, κατανοητό και διασκεδαστικό, θέλω να πιστεύω, τρόπο, έτσι όπως τα παρουσιάζουν στο κοινό τους η υπεύθυνη προστασίας δεδομένων του ΙΤΕ Ανθή Στρατάκη και ο κύριος ερευνητής του ΙΤΕ Δημήτρης Γραμμένος, οι οποίοι και έχουν δημιουργήσει στο ΙΤΕ ένα διαδραστικό εργαστήριο, ο GDPR και οι 40 κλέφτες, μέσα από το οποίο κάνουν πολλά και δημιουργικά πράγματα. Καλησπέρα και στους δύο. Γεια σας. Λοιπόν, Δημήτρη, θα ήθελα καταρχήν να μιλάμε στον Ενικό. Εξάλλου μας έχετε υποσχεθεί ότι θα μας μάθετε για τα προσωπικά δεδομένα με έναν διασκεδαστικό τρόπο, έτσι όπως τα παρουσιάζετε μέσα από το εργαστήρι που έχετε δημιουργήσει στο ΙΤΕ. Δημήτρη, θέλω να μας πεις πώς μέσα από τα παραμύθια όσοι παρακολουθούν το εργαστήρι, είτε είναι μικροί είτε είναι μεγάλοι, μαθαίνουν για τα προσωπικά δεδομένα. Τι σχέση έχει η Χιονάτη, παραδείγματος χάρη, με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που διασφαλίζει για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και νομίζω ότι το πετύχαμε, είναι μέσα από εμπειρίες και γνώσεις που έχει ο καθένας και με διασκεδαστικό τρόπο να μεταφράσουμε ένα νομικό κείμενο, το οποίο είναι αρκετά δυσνόητο για τον καθένα από εμάς. Και μακροσκελές, πρέπει να το πούμε αυτό. Συγγνώμη. Και μακροσκελές, πρέπει είναι, να το πούμε. Είναι πολύ μακροσκελές. Επίσης, εντάξει, είναι γραμμένο για να είναι κατανοητό και προφανώς να καλύπτει όλα τα πράγματα που χρειάζονται σε μια νομική υπόθεση. Αλλά κανείς θα πρέπει μετά με κάποια απλά λόγια να καταλάβει τι επίδραση έχει στη ζωή του, καταρχάς ποιο είναι το πρόβλημα. Οπότε ξεκινάμε από εκεί. Τα παραμύθια τα χρησιμοποιούμε επίσης για να τα κατανοήσει κανείς ποιο είναι το πρόβλημα που πρέπει να λύσει ο νόμος και γιατί μας απασχολεί. Πώς αυτό το συναντάμε στην καθημερινή ζωή. Οπότε, για παράδειγμα, εντάξει, το κομμάτι με τη Χιονάτη είναι το κομμάτι του μαγικού καθρέφτη που η κακιά μάγισσα, η κακιά βασίλισσα ρωτάει το μαγικό καθρέφτη κάτι και αυτός δίνει απαντήσεις. Και το θέμα είναι από τη σήμερα, αυτό που λέμε μέσα από το παραμύθι, αυτό το μαγικό καθρέφτη που κάποτε οι άνθρωποι μόνο στα παραμύθια φαντάζονταν ότι μπορεί να υπάρξει, αν αναλογιστούμε το Google, κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά και πολύ καλύτερα. Γιατί το ρωτάμε ό,τι θέλουμε και μας δίνει απαντήσεις για σχεδόν οτιδήποτε. Έτσι ακριβώς. Άρα τη μαγική δύναμη των παραμυθιών την έχουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε όλοι στα χέρια μας και πολύ παραπάνω. Και αυτό κανείς μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπως για οτιδήποτε άλλο. Και για καλό, να βρει κάποιες πληροφορίες, και για κακό. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ανθή, καταβάλουμε όλοι μας μια μεγάλη προσπάθεια να ενημερώσουμε για τη σημασία της προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων και η συχνότερη ερώτηση που ακούω είναι το τι έγινε και αν αποκαλύπτω πράγματα για τον εαυτό μου στο διαδίκτυο αφού δεν έχω να κρύψω κάτι. Γιατί λοιπόν πρέπει να μην αποκαλύπτουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, τι μπορεί να μας συμβεί? Κατερίνα, αυτό που με ρωτάς έχει πάρα πολλές προεκτάσεις πέρα από νομικές, δηλαδή φιλοσοφικές, ηθικές και κοινωνικές ακόμα. Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι κάτι το οποίο εξ αρχής και προ-GDPR θα έπρεπε να γίνονται δημοσίως γνωστά. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνουμε εύκολα αν σκεφτούμε ότι από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή θεωρείται από τα θεμελιώδη και υπάρχει λόγος που έχει γίνει αυτό. Ο καθένας μας έχει μια σφαίρα ιδιωτικότητας την οποία πρέπει να διαφυλάσσει και η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Το βιοπορτρέτο μας, αυτό που έχουμε ως απλοί ιδιώτες πολίτες, περιέχει πληροφορίες που δεν πρέπει να γίνονται γνωστές ή τέλος πάντων πρέπει να φιλτράρονται πριν γίνουν γνωστές. Υπάρχουν κακόβουλοι εκεί έξω, οι οποίοι πράγματα που εμείς δεν τους σπουδολογούμε ως σημαντικά, μπορούν να τα εκμεταλλευτούν και να έχουν όφελος για αυτούς. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ενημερωμένοι για τους κινδύνους που υπάρχουν και το εργαστήριό μας αυτό προσπαθεί να κάνει, να ενημερώσει για τους κινδύνους και να ενημερώσει τον κόσμο γιατί είναι σημαντικό να μην δίνει αλόγηση στα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες που κάνουν συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων από τεράστιο κομμάτι πληθυσμού με στόχο να κάνουν profiling όπως λέμε, να κατηγοριοποιήσουν δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους, ώστε μετά για παράδειγμα να μπορούν να κάνουν στοχευμένο marketing, που είναι ένας αρκετά
light, ας πούμε, τρόπος να εκμεταλλευτείς τα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα γύρω από τα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχουν άνθρωποι που συστηματικά προσπαθούν με κυβερνοεπιθέσεις να τα κλέψουν. Και αυτό γιατί τα δεδομένα εξελίσσονται σε νέο νόμισμα για την εποχή. Έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του νομίσματος. Άρα, για να υπάρχει μια μεγάλη οικονομία που αναπτύσσεται και αντίστοιχα μια μεγάλη εγκληματικότητα από την άλλη πλευρά, σημαίνει ότι υπάρχει λόγος να τα διαφυλάσσουμε. Πόσο μάλλον τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών, οι οποίοι έχουν και τόσα χρόνια μπροστά τους να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Ακριβώς. Είναι ιδιαίτερη κατηγορία τα παιδιά, πολύ μεγάλη σημασία για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, διότι πέρα από το να λέμε κοινοτυπίες ότι είναι οι πολίτες του αύριο κτλ., είναι πολύ ενεργά ψηφιακά τα παιδιά σήμερα. Mm-hmm. Επομένως, ένας λόγος παραπάνω για να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε πολύ πρώιμο στάδιο της δραστηριότητάς τους. Δημήτρη, διάβαζα, είπε η Ανθή ότι τα παιδιά είναι πολύ ενεργά ψηφιακά σήμερα και διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών αποκτά το πρώτο ψηφιακό το αποτύπωμα από την κοιλιά της μαμάς του, μέσω των υπερήχων που ανεβάζουν οι γονείς στο διαδίκτυο. Μέσα από το εργαστήριο έχεις διαπιστώσει αν τα παιδιά γνωρίζουν τη σημασία της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων? Το αν το γνωρίζουν στην αρχή δεν το ξέρουμε, αλλά σίγουρα κατά τη διάρκεια. Mm-hmm. Το μαθαίνουν και το έχουμε δει καταπληκτικά και από άλλους γονείς και από τα δικά μας παιδιά, ότι μετά πλέον τη λέξη και την έννοια των προσωπικών δεδομένων αρχίζουν και την αναγνωρίζουν. Ακόμα πολλές φορές και βλέπουμε ταινία στο σπίτι, κάτι, βλέπουμε αυτό που πήγε και είπε ήταν προσωπικό δεδομένο. Οπότε πολύ γρήγορα τα παιδιά αντιλαμβάνονται και ποιο είναι το θέμα και ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν είναι κάτι το συνδέτο να το καταλάβουμε. Όταν κάποιος παρουσιάσει με ωραίο τρόπο και απλό τι σημαίνει προσωπικό δεδομένο και πώς λίγο πολύ τελικά οτιδήποτε μας αφορά και κάνουμε, είναι ένα προσωπικό δεδομένο. Και σου δείξει κάποιος και γιατί αυτό μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει για να σε βλάψει, δεν είναι κάποιο πράγμα που είναι εξωπραγματικό για να το καταλάβεις, δεν είναι μια δευτεροβάθμια εξίσωση, είναι κάτι που σε αφορά άμεσα και μετά που αν το μάθεις μια φορά το αναγνωρίζεις παντού. Mm-hmm. Άρα είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα και ένα παιδί ακόμα και της Δευτέρας Δημοτικού και μικρότερο μπορεί να το καταλάβει. Ότι όταν εγώ πω κάτι σε κάποιον ή κάνω αυτό το πράγμα, πλέον το ξέρουν όλοι εκεί έξω και τελείωσε. Πες μας λίγο περισσότερα για το εργαστήρι. Κάνετε και κάποιες βιωματικές ασκήσεις στο τέλος? Ναι, όχι στο τέλος. Α, κατά τη διάρκεια. Ναι, το εργαστήριο καταρχάς πλέον το έχουμε σε δύο μορφές. Έτσι είναι η ζωντανή μορφή που το κάνουμε σε διάφορες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις και η εκδοχή που υπάρχει στο Μάθεσης. Θα μιλήσουμε γι' αυτό αμέσως μετά. Ωραία. Και στο ζωντανό και στο Μάθεσης, ενδιάμεσα, καθ' όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου, υπάρχουν δραστηριότητες που συμμετέχουν αυτοί που το παρακολουθούν και κάνουν πράγματα κατά κανόνα δημιουργικά. Οπότε ασχολούμαστε με το GDPR, αλλά όχι εν είδη σχολικών ερωτήσεων και quiz και τεστ, mm-hmm. αλλά σκέφτομαι πάνω στα θέματα του GDPR και κάποιες φορές σκέφτομαι με στόχο να κάνω πλάκα και να διασκεδάσω και για αυτό το θέμα, όχι μόνο με σοβαρό τρόπο. Οπότε παίζουμε με το GDPR με στόχο και να τον κατανοήσουμε, να το κάνουμε δικό μας, να έχουμε τη δική μας άποψη αυτό και όχι αυτό που μας λέει αυτός που μιλάει. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά κατανοούν πολύ περισσότερα πράγματα τα οποία τα βιώνουν, τα διασκεδάζουν, παίζουν μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού, μαθαίνουν πολύ καλύτερα. Αλλά ακόμα μεγαλύτερο αυτό είναι η ουσία, ότι να με κάνει όχι να καταναλώσω την πληροφορία, mm-hmm. αλλά να κάνω τις δικές μου σκέψεις, το δικό μου προβληματισμό, πώς αυτό αφορά εμένα και τι περιμένω. Εγώ νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό σε κάθε κομμάτι γνώση. Έτσι, το πώς αυτή η γνώση έχει σχέση με εμένα και να προσθέσω το δικό μου κομμάτι και όχι να πάρω αυτό που μου λέει ο δάσκαλος, αυτός που μιλάει οτιδήποτε άλλον. Μάλιστα. Ανθή, μας είπε ο Δημήτρης ότι πλέον το εργαστήριο είναι διαθέσιμο και ως webinar που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει δωρεάν μέσα από το Κέντρο Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Μάθεσης των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων. Σε ποιους απευθύνεται? Λοιπόν, πράγματι το εργαστήριό μας είναι πλέον δωρεάν webinar στην πλατφόρμα του Μάθεσης από τις 11 Νοεμβρίου. Τις 11 Νοεμβρίου φέτος, του 2019, ναι. Δηλαδή είναι ένας μήνας και κάτι, είναι πολύ πρόσφατο. Ωστόσο πάει πάρα πολύ καλά σε εγγραφές. Και αν μη τι άλλο αυτός μας δίνει αισιοδοξία ότι θα πάει και ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Απευθύνεται λοιπόν σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αυτούς που μιλούν ελληνικά εννοείται, και εμείς θεωρούμε ότι μπορεί άνετα να το παρακολουθήσει ένα παιδί που είναι από 9 χρονών και πάνω, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και μικρότερα, μέχρι ανθρώπους που είναι στην τρίτη ηλικία. Mm-hmm. Όποιος θέλει να το παρακολουθήσει, πρέπει να το παρακολουθήσει συγκεκριμένες ώρες και ημέρες, ή του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει αυτός πότε μπορεί να το παρακολουθήσει?
Του δίνεται δυνατότητα να το παρακολουθήσει στο δικό του χρόνο. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό βέβαια. Τα βιντεάκια τα οποία έχουμε είναι σύντομα. Περιεκτικά το καθένα στο τέλος έχει μια σύντομη αξιολόγηση και αυτό γιατί τους δίνεται η δυνατότητα να πάρουν στο τέλος και βεβαίως επιτυχούς παρακολούθησης επίσης δωρεάν, που είναι μια προσφορά του μάθησης στους πολίτες ας πούμε. Οπότε στο δικό τους χρόνο με μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία εγγραφής, δίνοντας απλώς username και password, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δικό μας μάθημα όπως και σε όλα τα μαθήματα τα διαδικτυακά του μάθησης, τα οποία να πούμε με την ευκαιρία και για τους ανθρώπους που μας ακούν, ότι είναι όλα υψηλού επίπεδου και έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από το μάθησης που είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Σε επίπεδο να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις που υπάρχουν παγκοσμίως στη μάθηση, τη διαδικτυακή μάθηση. Mm-hmm, μάλιστα. Το έχετε ανοίξει όμως το θέμα. Πραγματοποιείτε και εκδηλώσεις. Πριν ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος, πραγματοποιήθηκε μια τέτοια εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Μιάρχος, όπου συνεργαστήκατε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ναι. Ποια ήταν η ανταπόκριση των παιδιών σε εκείνη την εκδήλωση? Ήταν εξαιρετικά καλή η ανταπόκριση. Ξεπέρασε και τις προσδοκίες μας. Να πούμε ότι το κοινό ήταν μαθητές γυμνασίων της Αττικής. Είχαμε τη χαρά να το συνδιοργανώσουμε, όπως είπες και εσύ, με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που το θεωρούμε μεγάλη καταξίωση, ας πούμε, και μεγάλο έπαινο της εργασίας μας, γιατί είναι η καθήλυνα αρμόδια αρχή της χώρας για τα θέματα προσωπικών δεδομένων. Το παρουσιάσαμε λοιπόν στο Σταύρος Νιάρχος. Να πούμε ότι και το ίδιο το Σταύρος Νιάρχος ήταν συνδιοργανωτής της εκδήλωσης. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πήραμε διθυραμβικά σχόλια και χαρήκαμε πάρα πολύ που άνοιξε τα φτερά του και έφυγε από το επίπεδο της Κρήτης. Ούτως ή άλλως είναι ήδη στο διαδίκτυο, που σημαίνει ότι. Mm-hmm. Έχει φύγει και από τα σύνορα της χώρας, μπορούμε να πούμε. Ναι. Αλλά σε αυτή τη ζωντανή παρουσίαση πήγε τόσο πολύ καλά που μας ενθάρρυνε πολύ και μας άνοιξε την όρεξη και για άλλα δημιουργικά πράγματα στο μέλλον. Μάλιστα. Δημήτρη, τι έπεται, με ποια άλλη δημιουργική ιδέα θα μας διδάξετε για το GDPR? Δεν ξέρω αν μπορούμε να την ανακοινώσουμε ακόμα, αν δει. Ας πούμε καλύτερα ότι δεν έχουμε τελειώσει ούτε με το GDPR και τους 40 κλέφτες, με δεδομένο ότι έχουμε υποέκδοση ένα βιβλίο κόμικ. Mm-hmm. Πρόκειται να εκδοθεί λοιπόν ένα βιβλίο ομώνυμο, GDPR και 40 κλέφτες, από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Ελπίζουμε ότι θα είναι έτοιμο Φεβρουάριο με Μάρτιο του 2020, δηλαδή σε 2-3 μήνες από τώρα. Το οποίο ακριβώς επειδή θέλουμε να είναι ελκυστικό και να αποτελεί ψυχαγωγική εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα να απευθύνεται και σε νεανικό κοινό, δεν θα είναι κλασικό βιβλίο με την κλασική μόρφη των κειμένων, αλλά θα είναι κόμικ. Το οποίο το θεωρούμε νεοτερισμό και όπως μας είπε κάποιος, ίσως είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που ένας νόμος αποδίδεται σε μορφή κόμικ. Εντάξει, δεν το έχουμε τσεκάρει, αλλά το θεωρώ ιδιαίτερα πιθανό να ισχύει. Και εγώ έτσι όπως τα ακούω, οπότε ναι, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Ναι, το περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, ακόμα και εμείς οι ίδιοι, να δούμε πώς θα είναι και πώς θα πάει. Ευελπιστούμε ότι θα πάει το ίδιο καλά και με τις προηγούμενες ενέργειες. Οπότε, όταν τελειώσουμε και με αυτό, θα είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε και περισσότερα, νομίζω. Ωραία, θα είμαστε όλοι αυτιά. Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Ανθή. Ένας νόμος να δίνεται στο κοινό να τον κατανοήσει με ένα τόσο διαδραστικό τρόπο, με ένα τόσο καινοτόμο τρόπο. Όλη η ουσία αυτού που κάναμε και η καινοτομία και η δυσκολία ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Πώς μπορώ να πάρω κάτι που είναι δυσνόητο. Δυσνόητο και όχι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για το μέσο άνθρωπο. Οφείλουμε να το πούμε. Ναι, ναι. Δεν είναι το μέσο ανάγνωσμα που θα ήθελε κάποιος να κάτσει να διαβάσει. Να το κάνεις με τέτοιο τρόπο που αφενός να είναι 100% να αποδίδει στον νόμο. Οπότε δεν μιλάμε ότι ξέρω, κάνουμε μια επιθεώρηση πάνω στον νόμο και γελάμε με αυτόν. Να αποδίδουμε 100% την ουσία του νόμου και ποια είναι τα δικαιώματα των πολιτών. Άρα αφενός να δώσεις αυτό που λέμε πραγματικά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, αν θέλαμε να το πούμε έτσι, αλλά ταυτόχρονα αυτός που το βιώνει να περνάει τόσο καλά και να διασκεδάζει που να πρέπει να του θυμίσεις ότι ξέρεις αυτό που κάνουμε τώρα και περνάμε έτσι καλά και γελάμε είναι ένας νόμος. Δεν είναι ένα κείμενο που μας κατέβηκε από το κεφάλι μια παράσταση. Μιλάμε για έναν πραγματικό νόμο που υπάρχει. Ένας πολύ σημαντικός νόμος. Και νομίζω ότι αυτό το καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Τόσο που αυτό πολλές φορές στην αρχή και στο τέλος πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι αυτό που περάσατε έτσι καλά είναι ο νόμος. Και αυτός είναι ο νόμος. Και όχι κάποια δική μας εκδοχή
ή δεν αφήσαμε κάτι απ' έξω. Δηλαδή πραγματικά καλύπτουμε και τον ίδιο τον νόμο, αλλά επίσης σημαντικό το πλαίσιο το οποίο αφορά, άρα ποιο πρόβλημα πάει να λύσει, πώς κινδυνεύουν τα προσωπικά μας δεδομένα, τι είναι τα προσωπικά μας δεδομένα, που αυτά δεν καλύπτονται μέσα στον νόμο. Άρα mm-hmm. καλύπτουμε και αυτό. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι πράγμα αφορά, πώς αυτό το πράγμα αφορά εσένα και τη ζωή σου και τι κάνει ο νόμος. Οπότε καλύπτουμε όλο αυτό το φάσμα με κάτι που το καταλαβαίνει από ένα παιδί 6-7 χρονών, μπορεί να καταλάβει μια χαρά, αλλά και κάποιος επαγγελματίας ο οποίος έχει ανάγκη να εφαρμόσει ή να υιοθετήσει τον νόμο, πάλι μέσα από αυτό το εργαστήριο θα πάρει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Mm-hmm. Ανθή, ο νόμος έχει τεθεί σε εφαρμογή παραπάνω από ένα χρόνο τώρα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είσαι υπεύθυνη προστασίας δεδομένων του ΙΤΕ και θέλω λίγο να μας πεις την εμπειρία σου. Το κοινό έχει εξοικειωθεί με τον συγκεκριμένο νόμο? Δυστυχώς, ακόμα και μετά από ένα χρόνο και κάτι που έχει τεθεί σε ισχύ, η μεγαλύτερη μερίδα του κοινού έχει άγνοια για τον νόμο. Ή μπορεί να έχει κάτι ακούσει, αλλά δεν έχει εμβαθύνει καθόλου σε αυτό. Mm-hmm. Και όταν αρχίζεις να τους λες, να τους αναφέρεις μεγάλα σκάνδαλα, τύπου Cambridge Analytica που το ξέρουν οι περισσότεροι, ότι, ή αρχίζεις να τους λες ότι ήδη πληρώνουμε με δεδομένα, όπως για παράδειγμα όταν κατεβάζουμε δωρεάν εφαρμογές για το τάμπλετ μας ή το κινητό μας, και υπάρχει κόσμος εκεί έξω που προσπαθεί να στακλεύει τα προσωπικά δεδομένα, η άγνοια αντικαθιστάται με φόβο. Yeah. Επίσης λάθος συνέστημα για να αντιμετωπίσεις τα πράγματα. Και επικίνδυνο συνέστημα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί σκοτωλώνει και την κρίση. Αυτό ακριβώς. Και επίσης το διαδίκτυο είναι κάτι θετικό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Mm-hmm. Οπότε αν αρχίσουμε να το φοβόμαστε και απλά να το αποφεύγουμε, πάλι δεν θα κάνουμε δουλειά. Βέβαια, δεν είναι. Ο πολιτισμός πηγαίνει προς τα μπροστά. Έτσι. Δηλαδή, το διαδίκτυο βοήθησε σε αυτό. Απλά πρέπει να θωρακιστούμε με γνώσεις mm-hmm. και να ξέρουμε ποιο είναι το μέλλον που ανοίγεται μπροστά μας, οι προκλήσεις ταυτόχρονα με τους κινδύνους όμως, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε χωρίς προβλήματα. Ένα πρόβλημα, γενικά πρόβλημα εντός εισαγωγικών, παγκοσμίως, είναι ότι η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας μας έχει αφήσει πίσω. Με την έννοια ότι δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε και δεν κάνουμε και προσπάθεια να την παρακολουθήσουμε. Γιατί το δικό μας mentality, η νοοτροπία μας, δεν τα αλλάζει το ίδιο γρήγορα mm-hmm. με την τεχνολογική εξέλιξη. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά εντάσσονται στην προσπάθεια ακριβώς να παρακολουθήσουμε τον πολιτισμό, εξοικειωμένοι, έτοιμοι, χωρίς να τον φοβόμαστε και χωρίς να κινδυνεύουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα σας. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ και ευχαριστούμε που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Από όλους εμάς, γεια σας.